Εντυπωσιαστήκαμε από ένα μήνυμα που μας ήρθε. Από έναν πολίτη ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο που σύμφωνα με τις προδιαγραφές η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ είναι 54 λίτρα. Πήγε σε ένα βενζινάδι. Του το γεμίζουν, του λένε λοιπόν σου βάλαμε 63,30 λίτρα. Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Όχι για το γελίο της στιγμής, δηλαδή το να έχει κάποιος αμάξι που χωράει ξέρω εγώ 55 λίτρα και να βάλουν 64, αλλά για το γελίο του πράγματος μετά. Και γιατί μ' αρέσει καλύτερα η τρέλα του μετά, γιατί η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι σε μια φάση όπου δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Και αυτό είναι το χειρότερο συνέστημα, πιστεύω, για τους πολίτες ενός κράτους, το να ξέρουν ότι ακόμα και σε κάτι τόσο καταφανές, όπως ας πούμε το να έχεις 55 λίτρα ρεζερβουάρ και να σου βάλει 63, μετά δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις το δίκιο σου και συνήθως τα παρατάς. Και αυτό κατ' εμέ είναι από τις μεγαλύτερες κατρακύλες της χώρας μας. Λοιπόν, ας τα πάρουμε την αρχή τα πράγματα. Πήγε ο άνθρωπος να βάλει βενζίνη. Το αμάξι του είχε χωρητικότητα 55 λίτρα, το ρεζερβουάρ 54, όπως σου είπε, και ο βενζινάς του βάλει 63. Μιλάμε για 8 λίτρα παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έχει τύχει αυτό. Μου έχει τύχει δύο φορές, τουλάχιστον δύο φορές το έχω προσέξει. Γιατί εμένα το ρεζερβουάρ είναι 35 και η τελευταία φορά συνέβη το καλοκαίρι, όπου πήγα με το μισό και λίγο πάνω και είδα στην απόδειξη 22 μετά το βράδυ. Μου πει τι έκανε, τι να κάνω, τίποτα. Τα πάμε. Πού να βρει το δίκιο σου. δεν κάνει τίποτα. Πλέον δεν ξαναπά αυτό το μετζινάδικο. Και φαντάζομαι και εσά θα έχει τύχει. Άμα δεν βαριέστε, γράψτε στα σχολεία. Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή ότι από 54 ρεζερβουάρ του βάλε 63, δηλαδή 9 λίτρα διαφορά περίπου. Ακούστε όμως, γίνεται καλύτερο. Και υπόψη δεν είχε ανάψει λαμπάκι, ναι. Είχε και 5-6 λίτρα μέσα, άρα η χωρητικότητα αν το γέμιζε θα ήταν 48. Είχε και μέσα βενζίνη, είχε πάει φαγωμένος που λένε. Οπότε από 48-63, 15 λίτρα διαφορά. Περίπου αν το κάνεις την αναλογία, κάτι σαν 20-25% έκλεβε η Αγγλία, έκλεβε εντάξει τώρα, είχε μια λάθος ρύθμιση, του συγκεκριμένου βενζινάδικου. Οπότε ο άνθρωπος το παθαίνει αυτό και το λέει του βενζινά. Και μετά ξεκινάει η τρέλα. Κυρία μου, δεν είναι δυνατόν, του λέω με γενικό τρόπο. Μάλιστα με συμβούλευσε να απευθυνθώ στο 15-20. Εγώ καλώ την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, βεβαίωσε το συμβάν και απευθύνθηκα στο 15-20. Ναι. Λοιπόν, ένα-ένα τα πράγματα. Τι είναι το 15-20? Το 15-20 είναι η γραμμή προστασίας του καταναλωτή. Οπότε για να καταλάβουμε την τρέλα του πράγματος, πηγαίνει ο άνθρωπος και του λέει: φίλε, μου βάλες 15 λίτρα, ξέρω εγώ, 10 παραπάνω από όσο χωράει το ρεζερβουάρ. Και του λέει ο βενζινάς: πάρε τηλέφωνο την προστασία του καταναλωτή. Το διανοείστε. Ο ίδιος ο βενζινάς δεν ήξερε ο άνθρωπος, λέει, τι είναι το 15-20. Του λέει: τι είναι αυτό? Του λέει: αυτό λέει, αν δεις γενικά τιμές ακριβές ή οτιδήποτε, είσαι αντλίες, σε κλέβουν ή έρχεται να σου βάλει πετρέλαιο στο σπίτι, ξέρω εγώ, και αντί για έναν τόνο που χωράει η δεξαμενή σου, ξέρω εγώ, σου βάζουν 1,2 τόνους. Εκεί, άμα νιώθεις αδικημένος ο πολίτης, του λέει αυτός, παίρνεις τηλέφωνο τη γραμμή του καταναλωτή κατευθείαν το 15-20 να σου λύσουν τα προβλήματα. Και το πρότεινε ο άνθρωπος που, όπως φαίνεται, εντάξει, ήταν μια λάθος ρύθμιση. Λοιπόν, και παίρνει ο άνθρωπος το 15-20. Και το πράγμα γίνεται ακόμα καλύτερο. Μου έκανα την καταγγελία, περιέγραψα, έδωσα την απόδειξη, έδωσα τη μάρκα του αυτοκινήτου, το αριθμό μου, το βενζινάδικο, μου είπαν θα σου απαντήσουν. Σε 15 μέρες μου απαντάνε. Και μου λένε ότι έγινε έλεγχο στην Αγγλία και όλα βρέθηκαν καλώ. Για τυχόν παράπονά σα. Μου είπε απευθύνσου στον ελεκτή. Πήγανε να ελέγξουν την Αγγλία 15 μέρες μετά από όταν έγινε η καταγγελία. Που λέω, ρε παιδί μου, ότι αν α πούμε δει κάτι παράξενο, δεν είναι, λέμε, για το συγκεκριμένο, ή ξέρω εγώ, και μια τιμή, ή να είναι το γάλα που θα αγοράσεις χαλασμένο, ή να είναι νοθευμένο αυτό που θα πάρεις, ξέρω εγώ, το ποτό ή οτιδήποτε, και πάνε 15 μέρες μετά, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να πας 15 μέρες μετά. Δηλαδή, αν δεν πας, ξέρω εγώ, μια ώρα μετά, δύο ώρες, τρεις ώρες μετά, μην πας καθόλου. Απευθύνομαι στον ελεκτή και του λέω: χριστιανέ μου, πώς ακριβώς κάνατε τον έλεγχο? Απ' τη μία είναι ο βιτινάς που έβαλε 64 και απ' την άλλη είναι ένα αυτοκίνητο που χωράει 54. Άρα δεν έπρεπε να έρθεις αφού κάνεις έλεγχο να δεις το αυτοκίνητό μου ποιο είναι. Και αν χωρέσει παραπάνω από 54 θα σου ζητήσουμε και συγγνώμη και όλα αυτά. Τι έλεγχο έκανες? Μου λέει: αυτός είναι ο έλεγχος και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι ο έλεγχος και άμα σ' αρέσει, φυγέ, μη φας καμιά κλωτσιά. Θα έπρεπε να είναι κάπως λίγο όλη η συνομιλία. Άμα ήθελε ο ελεγκτής, ας πούμε, και ο ελεγκτικός μηχανισμός να είναι πιο σωστός, έτσι θα απαντούσε. Αυτό είναι ο έλεγχος. Μη σπάς τώρα παπάρια. Εντάξει, άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις, φύγε. Πήγαινε σε κάτι Ελβετίες, σε κάτι Γερμανίες, σε κάτι τέτοιες χώρες, Νορβηγίες, Φινλανδίες, εκεί πέρα κάτι φλόρους, εκεί πέρα που δεν έχουν ήλιο, δεν έχουν θάλασσα. Φιλότιμο. Εκεί θες να πας εκεί σε αυτές τις χώρες αποστηρωμένες. Τράβα να πας άμα θες εκεί. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι έτσι. Ο έλεγχος είναι έτσι. Ελέγχουμε μετά
από 15 μέρες ή 20-30 ανάλογα το κέφι μας ίσως ή μπορεί να έχουμε κάποιες άλλες δουλειές πριν. Και ελέγχουμε μόνο τη μία πλευρά. Πάμε εκεί, ας πούμε, βάζουμε λίγο, να δούμε το δάχτυλο στην αντλία, χωράει αυτό, πατάμε λίγο το κουμπί, παπ, πετάει λίγο έτσι, ξέρεις, τα πρώτα τα χοντρά και μετά τι ξαναβάζουμε την αντλία πίσω και συνεχίζουμε. Δηλαδή, ο έλεγχος αυτός είναι. Δεν είναι για να πάμε τώρα να σε καλέσουμε εκεί, να κάνουμε παρουσία σου τον έλεγχο, να έρθουμε να δούμε τα αμάξι σου, αν όντως το ρεζεύω. Τι είναι αυτά, ρε. Είπαμε, αν θες τέτοια, αποστηρωμένα αυτό, τα ξενικά, τις βλακίες εκεί πέρα, τράβα στις βόρειες χώρες. Τράβα εκεί πάνω σε κάτι Δανία, σε κάτι τέτοια που είναι φλόροι που βλέπουν ήλιο κάθε 20 χρόνια. Εδώ τα πράγματα είναι έτσι. Και άμα σ' αρέσει. Ρε, οι ξένοι δεν έχουν τη λέξη φιλότιμο. Το καταλαβαίνεις τώρα. Και τώρα θα πεις εσύ πώς να κάνουμε ελέγχους. Και είπαμε, άμα γουστάρεις, τράβα σε αυτές τις χώρες. Εδώ η φάση είναι έτσι. Πολύ ωραία. Καλά ταξίδια, φίλοι. Με το καλό να και πάνε. Και καλό ταξίδι να έρθουνε, μπράβο.